Σήμερα δεν είναι ώρα για πολλά, είναι ώρα για δράση. Έγκλημα αυτό γίνεται καθημερινά, εκεί οδηγεί καπιταλιστική ανάπτυξη. Έγκλημα στα Τέμπη, την πρόσφατη δολοφονία του Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά, τις πυρκαγιές που έκαψαν όλη τη χώρα, τις φωνικές και καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Εικόνες γροθιά στο στομάχι. Νεκροί συνάνθρωποι μας γιατί είναι φτωχοί. Κατεστραμμένες οδιές και εκτάσεις. Νεκρά ζώα. Ανυπολόγιστες καταστροφές. Σπίτια ερείπια. Και παρέλαση διαφόρων κυβερνώντων και μη που λένε από εδώ και από εκεί για ακραία καιρικά φαινόμενα. Και απ' την άλλη το ΚΚΕ και η νεολαία του ΙΚΝΕ εκεί. Σωματεία, φορείς, απλοί άνθρωποι μπήκαν μπροστά και τώρα για να σωθεί ο τόπος. Και αυτά τα ζητήματα θα τα πει μετά ο Βάλσαμος για την αλληλεγγύη, γιατί δεν ήταν για φωτογραφίες στη Μακρόνισο σαν άλλος, αλλά ήταν εκεί μαζί με άλλους συντρόφους και έδινε τη μάχη στην καρδίτσα. Η αλληλεγγύη είναι τεράστια και εδώ, σε μια σειρά χώρους δουλειάς και κλάδους, και εδώ στο φεστιβάλ. Τώρα αυτή η αλληλεγγύη πρέπει και μπορεί να δυναμώσει τη διεκδίκηση. Τώρα η οργή, η θλίψη που νιώθει ο καθένας, να γίνει οργάνωση και αγώνας. Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να κάνουμε πράξη ακόμα πιο πολύ. Το μόνο λαός σώζει το λαό. Χορτάσαμε από ψέματα ότι δήθεν δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Πρώτα απ' όλα, και μόνο που λες για αντιπλημμυρικά έργα, λες για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, μιλάς για πλημμύρα. Πέρα από αυτό, τόσα δεις για την κλιματική αλλαγή, για την πράσινη οικονομία. Πού πάνε όλα αυτά? Στην ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στην ενέργεια. Το πρόβλημα δεν είναι τα πλαστικά καλαμάκια κοινώς, αλλά τα μέτρα και έργα πρόληψης για πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές. Και ενώ ο λαός καίγεται, πνίγεται, δολοφονείται, ενώ ο λαός μας στη Θεσσαλία μετρά ακόμα νεκρούς και αγνοούμενους σταμένους στη λάσπη, ενώ η περιοχή είναι μια υγειονομική βόμβα και η φτώχεια ήδη θερίζει τους κατοίκους της, ενώ στον Εύρο, στη Φτιώτιδα, στη Δυτική Αττική, στη Ρόδο είναι ακόμα ανοιχτές οι μεγάλες πληγές από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, η κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση στη Βουλή την Πέμπτη που μας έρχεται σε μια εβδομάδα το νέο αντεργατικό έκτρωμα. Γιατί η κυβέρνηση εν μέσω πυρκαγιών πλημμύρων φέρνει αυτό το νόμο όλεθρο? Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν λένε κουβέντα? Πού είναι οι διάφοροι περιφερειακοί και δημοτικοί άρχοντες μπροστά σε αυτή την κτηνοδία τώρα που τους έχει ανάγκη ο λαός? Τι κάνει άραγε η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΕ? Όλοι αυτοί, σύντροφοι και φίλοι, είναι στο πόστο τους για την αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε με περικοπές σε κοινωνικές παροχές και σε έργα υποδομής για να διασφαλιστεί χρήμα για τους μεγάλους ομίλους, είτε με αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης για να μεγαλώσει η κερδοφορία των μετόχων των παρασίτων. Και όπως κάθε καλό παραμύθι έχει και ένα δράκο, έτσι και εδώ υπάρχουν πολλά ψέματα για να πιστούν οι εργαζόμενοι ότι έρχεται κάτι καλό με αυτό το αντεργατικό έκτρωμα. Σε αυτό που συμφωνούν όλα τα άλλα κόμματα είναι ότι η χώρα μας πρέπει να ενσωματώσει οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ακόμα δεν έχουν προχωρήσει. Έτσι το αιτιολογούν. Δηλαδή μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 120 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στο όριο της φτώχειας και 51 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν κάτω από αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 17 εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι άνεργοι, 4 εκατομμύρια που είναι άστεγοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 12,5 εκατομμυρίων νέων που βρίσκονται εκτός δουλειάς και εκπαίδευσης, ενώ το 10% των μαθητών δεν ολοκληρώνουν το σχολείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
που για την αντιπλημμυρική προστασία τι λέει, το είχε και σήμερα ο ριζοσπάστης, ότι είναι οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευθούν από την πλημμύρα εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή εύπορες οικογένειες, από το να προστατευθούν εκείνοι που είναι φτωχοί και με πενιχρά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό βίωσαν τα χωριά στη Καρδίτσα και Τρίκαλα, οι εργατογειτονιές σε Λάρισα και Βόλο. Αυτή την πολιτική. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε σε μια εποχή που το 1850, για να σταλεί ένα μήνυμα από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λονδίνο, χρειαζόταν περίπου μια εβδομάδα. Σήμερα μιλάμε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ρομποτική 3D εκτύπωση και στο τεχνολογικό παράδεισο της Ιαπωνίας οι εργάτες κοιμούνται μόλις 6 ώρες και 22 λεπτά τη μέρα. Σήμερα ένας μέσος εργάτης χρειάζεται 11 ώρες τη βδομάδα για να παράξει όσα ένας εργάτης του 1950 σε 40 ώρες. Σήμερα υπάρχει εταιρεία που πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει κεφαλαιοποίηση 3-3 δολάρια. Είναι αυτή με το μιλαράκι. Δηλαδή μεγαλύτερο ποσό από το ετήσιο ΑΕΠ της Γαλλίας. Αυτή είναι η εποχή μας. Πλούτος. Πλούτος από τη δουλειά των εργαζομένων για τα κέρδη των λίγων. Σήμερα οι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες έχουν ενίσχυση πάνω από 303% στην κερδοφορία ή καθαρά κέρδη 10,41 δις ευρώ σε έναν μόλις χρόνο. Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι οι πρώτοι στην Ευρώπη σε αριθμό υπερορειών και πέμπτη παγκοσμίως. Άρα είναι εφικτό, είναι και αναγκαίο σήμερα και να δουλεύουμε λιγότερο και να απολαμβάνουμε πολλά περισσότερα. Εμπόδιο μπαίνει το κέρδος των καπιταλιστών. Αυτή τη φάρα και τους πολιτικούς υπηρέτες πρέπει να βγάλουμε από τη μέση για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, που μόνο ο σοσιαλισμός, η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας για να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη, να γίνουν και φως.